μονωμένος σελιστής. Γιατί δεν είναι επιλογή δική μου, δεν ανεξιτοποιήθηκα μετά την εκλογή. Άλλη μεγάλη ιστορία. Με διέγραψαν γιατί πιστεύω 5 πράγματα. Τώρα, εγώ δεν μιλάω για έκδοση, εγώ μιλάω για παράδοση. Η παράδοση θα γίνει 2 Ιουνίου τελικά. Τι ξέρουμε περισσότερο, αγαπητέ μου Κωστή, για την υγεία του Κούρδου αγωνιστή? Να σας πω, και αυτό είναι ένα σύμπτωμα για το οποίο δεν θα πρέπει να είμαστε και πολύ περήφανοι σαν Κύπροι. Μαθαίνουν οι οικοί και οι δικηγόροι του Κένανα Γιάς ότι μαθαίνετε κι εσείς μέσα από τον τύπο και ανακοινώσεις. Ναι. Ούτε και αυτό το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να έχει επικοινωνία ελεύθερη και να ενημερώνει. Ενημερώνονται οι οικοί του, δεν το έχει ο Κένανα Γιάς. Ναι. Ό,τι μαθαίνουμε από τρίτους. Αλλά το σίγουρο είναι ότι επειδή έκαμε πάρα πολλά χρόνια στις τουρκικές φυλακές, ο Κένανα Γιάς υπόστηκε και αυτός, όπως και πάρα πολλοί άλλοι Κούρδοι, αλλά και οι Τούρκοι, πολλά βασανιστήρια και απάνθρωποι μεταχείριση στις τουρκικές φυλακές, η κατάσταση της υγείας του ήταν ανέκαθεν εύθραστη. Και επιδεινώθηκε λόγω της κράτησης του, αλλά και της απεργίας πείνας που έκαμε, διαμαρτυρόμενος τη συμπεριφορά. Έχει ο άνθρωπος και κάποιο άλλο όπλο, την απεργία πείνας. Είναι αυτό για το οποίο κατηγορήθηκε και κατηγορείται από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ότι ακριβώς είναι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ένας φυλακισμένος, ένας ο οποίος στα καλά καθούμενα, το κράτος που τον φιλοξένει με βάση τις διεθνείς του υποχρεώσεις, τον στέλνει σε μια χώρα για να δικαστεί για αδικήματα τα οποία ποτέ δεν έχουν αποκαλυφθεί, η μόνη του διέξοδος είναι η απεργία πείνας, ακριβώς για να διαμαρτυρηθεί, για να εκφράσει την αντίθεση του, την γνώμη του, να εκφράσει την πεποίθησή του. Αυτό, επομένως, όλους αυτούς τους συνδυασμούς έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ την κατάσταση της υγείας του, την ήδη εύθραστη, όπως έχω πει, με αποτέλεσμα να κριθεί όχι από τον ίδιο, ο ίδιος δεν έχει θέσει θέμα ποτέ, γιατί είναι αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, αλλά από τους γιατρούς που τον είδαν, προκειμένου να μεταφερθεί ή να παραδοθεί για μεταφορά, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ήταν να γίνει σήμερα, αγαπητέ Κωστή, η παράδοση. Σήμερα, ναι. Σήμερα, έτσι. Σήμερα. Μάλιστα. Σήμερα. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μου κάνει εντύπωση, οφείλω να ομολογήσω, γιατί παρακολούθησα όλη την ιστορία αυτή, μου κάνει εντύπωση η θέση του ΕΔΑΔ όσον αφορά το αίτημα να μην παραδοθεί ο Κούρδος αγωνιστής στα χέρια των Γερμανών και από εκεί στα χέρια των Τούρκων. Μου έκανε εντύπωση η απόφαση αυτή και η άρνηση. Δεν είναι, ναι, ξέρετε, δεν είναι άρνηση αυτή καθε αυτή. Το ΕΔΑΔ λέει, και πολύ πιθανόν σωστά, λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει άμεσος κίνδυνος να εκτεθεί ο άνθρωπος αυτός σε απάνθρωπες και ταπεινωτική μεταχείριση σε έναν κράτος το οποίο, όπως η Τουρκία. Άμεσος τι σημαίνει? Χωρίς να μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και λέει το ΕΔΑΔ, θα πάει στη Γερμανία, άρα πρώτα μεσολαβεί η Γερμανία και μετά η Τουρκία. Άρα επί του παρόντος δεν μπορώ να εκδώσω αυτό το διάταγμα. Αλλά είναι, για μας το θέμα είναι ανοιχτό, ο φάκελος δεν έχει κλείσει, είναι δίπλα μας, είναι εδώ μαζί μας, είναι στο δικαστήριο. Και ανά πάσα στιγμή, μόλις αν δοθούν σοβαρές ενδείξεις ότι προτίθεται να γίνει αυτό, τότε θα ακούσουμε και θα εκδώσουμε απόφαση. Ναι. Δεν έχει αρνηθεί, απλά λέει ότι δεν είναι άμεσος ο κίνδυνος, γιατί μεσολαβεί η Γερμανία. Ναι. Και θέλουν να πιστεύουν και αυτοί, όπως όλος ο κόσμος, ότι δεν θα υποκύψει εκ νέου στις τουρκικές απαιτήσεις, παρά βεβαίως το γεγονός ότι η έκδοση του Κενάν και η έκδοση πάρα πολλών ενταλμάτων, ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, έγινε μετά από μια επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Δικαιοσύνης στην Τουρκία, σε συνάντηση με τον Ερντογάν και τον αντίστοιχο, τον ομόλογό του στην Τουρκία. Από εκεί πέρα ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Εκδίδει μαζικά εντάλματα η Γερμανία, απανταχού της Ευρώπης,
με το ίδιο λεκτικό, με τις ίδιες κατηγορίες, χωρίς ποτέ να προσδιορίζονται οι πράξεις, απλά και μόνο για να εκδοθούν, για να συλληφθούν και να πάει στη Γερμανία. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Αυτό που ξέρουμε όμως, αγαπητέ Κωστή, είναι ότι θα πάει σε κάποιες φυλακές εκεί στη Γερμανία, οι οποίες είναι βαφτισμένες φυλακές για τους τρομοκράτες. Θυμόμαστε παλαιότερα Λευκά κελιά, τα μπράβο λευκά του κελιά, Μπάντερ Μάιχοφ. Θυμόμαστε Μάιχοφ. παλαιότερα τι είχε γίνει. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα πάει στη Γερμανία και την επομένη δεν θα κάνει έτοιμα η Τουρκία να παραδοθεί ο Αγιάς στην Τουρκία? Μπορεί να μην το έχει κάνει μέχρι σήμερα. Ναι, βέβαια, μα εξάλλου όταν ζητήθηκαν εκείνες οι υποτυπώδεις πληροφορίες κατά τη διαδικασία της, δικαστική διαδικασία από τη Γερμανία, και το δικαστήριο μας τα έκρινε ότι είναι εγγυήσεις, είπαν οι Γερμανοί αυτό, ότι επί του παρόντος δεν έχει ζητηθεί η μεταφορά του, η έκδοσή του στην Τουρκία. Επί Αυτό του είπαν οι παρόντος. Γερμανοί. Επί του παρόντος. Επί του παρόντος, Μάλιστα. αύριο, σήμερα, τώρα που μιλάμε, μπορεί να Και βέβαια. Και το βέβαια. ζητήσουν. Και βέβαια. Και ακριβώς θέλω με την ευκαιρία αυτή να πω ότι χτες, δυστυχώς το κείμενο είναι στην Ολλανδική γλώσσα, το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο του Βελγίου, εκδώσε μια νέα απόφαση, την οποία ακριβώς αρνήθηκε και επιβεβαίωσε την άρνηση έκδοσης ενός Κούρδου αγωνιστή με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως ο Κενάν, με τις ίδιες περίπου κατηγορίες, τις αόριστες και γενικές, περί τρομοκρατίας, περί άσκησης επιρροής και περί εράνων για τρομοκρατία. Αρνήθηκε λοιπόν την έκδοση, ακριβώς γιατί είπε το δικαστήριο το Βελγικό, εκεί βέβαια οι δικαστές τολμούν, ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν εξασφαλισμένη άρνηση των Γερμανών ότι δεν θα προχωρήσουν σε έκδοση στην Τουρκία. Μάλιστα. Αυτή Όπως και να έχει, αγαπητέ Κωστή, ο Κενάν είναι η διαφορά. Είναι ακόμα ένας από τους χιλιάδες βαφτισμένους τρομοκράτες του πλανήτη χιλιάδες, το έχετε που πει, θέλουν να πρώτη. αλλάξουν τον κόσμο, να τον κάνουν καλύτερο, έτσι. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί βαφτίστηκε τρομοκράτης, όπως και πολλοί άλλοι. Είναι η εύκολη λύση. Βέβαια. Τρομοκράτες ήταν και οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, όπως ξέρουμε. Έτσι ήταν. Τρομοκράτες ήταν και οι αγωνιστές του, οι Έλληνες αντίστασης, οι Ιουγκοσλάβοι παρτιζάνοι, οι Γάλλοι παρτιζάνοι, έτσι. Οι Ρώσοι παρτιζάνοι κατά του Χίτλερ. Όλοι αυτοί, ο Μαντέλα ήταν αρχιτρομοκράτης. Έτσι. Όλοι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν με ένα σύστημα σαθρό, καταπιεστικό, είναι τρομοκράτες. Τρομοκράτης, γιατί δεν βολεύει το σύστημα. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αγαπητέ μου Άστε Κωστή. Καλά. Σου εύχομαι τα Ευχαριστώ. καλύτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε αυτή τη θεσμική σύγκρουση.